Παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην Grecoland. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα κάνουμε ένα μάθημα υγιεινής μαγειρικής στα πρότυπα της κριτικής δίαιτας υπό μορφή παιχνιδιού. Όλοι πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ καλύτερο, μια και μιλάμε για υγιεινή διατροφή, να προτιμάμε τα σκούρα ψωμιά και παξιμάδια έναντι των λευκών. Και μια και είμαστε στην Κρήτη με τα πολλά παξιμάδια, τα πολύ γνωστά, θα πάρουμε ένα μικρό παξιμαδάκι και αφού λέμε ότι θα κάνουμε το μάθημα υγιεινής σαν παιχνιδάκι, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν βαρκούλα. Θα μάθουμε πώς κάνουμε το πιο παραδοσιακό και αντιπροσωπευτικό πιάτο της Κρήτης, τον τάγκο. Παίρνουμε λοιπόν το παξιμαδάκι, του βάζουμε λίγο λαδάκι για να το μαλακώσουμε. Παίρνουμε με ένα μικρό κουταλάκι τριμμένη ντομάτα. Βάζουμε επίσης τριμμένη φέτα. Έχουμε την καταπληκτική ρίγανη από το ψιλορίτι μας. Και μια και μιλούμε για βαρκούλα, καλό είναι το καλοκαίρι που είμαστε εδώ να βάλουμε και τη σημεούλα για να κάνουμε μια ελληνική βαρκούλα. Παίρνουμε και το λάδι μας, το πολύ ωραίο και αγνό και βιολογικό της Αγκρέκο και βάζουμε μπόλικο λάδι στο πιάτο. Και έτσι έχουμε τον τάγκο μας που είναι σαν μια βαρκούλα μέσα στο καλοκαίρι. Παιδιά, αυτά από μένα. Έχετε καμιά ερώτηση? Έχετε καμιά απορία? Οδύσσια. Μα το παξιμάδι δεν είναι σκληρό? Πολύ σωστή ερώτηση. Τα παξιμαδάκια, αυτά που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τον τάγκο, είναι από μόνο τους μαλακά. Βάζοντας όμως και το λάδι και βάζοντας πάνω και την τριμμένη ντομάτα, μέχρι να έχουμε ετοιμάσει το πιάτο, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ μαλακό για να το φάμε.